Αγαπητοί φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εκ μέρους της κομματικής οργάνωσης του ΚΚΕ στο Μόντρεαλ σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την παρουσία αλλά και τη βοήθειά σας για την πραγματοποίηση της σημερινής μας συγκέντρωσης. Σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί βρίσκεται μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ της Κεντρικής Επιτροπής, σύντροφος Δημήτρης Κουτσούμπας. Είναι επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και μαζί του βρίσκονται υποψήφοι Ευρωβουλευτές, σύντροφοι Λευτέρης, Νικολάου Αλαβάνος και ο Κώστας Γουλιάμος. Είμαστε χαρούμενοι και μας γεμίζουν θάρρος οι αγώνες που προηγήθηκαν τους, τους και εδώ δώσαμε, τους οποίους και εδώ δώσαμε από κοινού με ανθρώπους που συμπορεύτηκαν με το ΚΚΕ. Τόσο στις εκλογικές μάχες που προηγήθηκαν, όσο και στην καθημερινή μας δράση. Μέσα στο μαζικό κίνημα, όπως οι μεγάλες κινητοποίησεις που προηγήθηκαν με το κοινό μέτωπο των συνδικάτων, στη συμμετοχή στις μεγάλες διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη του Μόντρεαλ, όπου χιλιάδες λαού εξέφρασαν την αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης. Αλλά και στην κινητοποίηση στο ελληνικό προξενείο, αν ένα χρόνο πριν, στο Μόντρεαλ, για την καταδίκη του εγκλήματος στα Τέμπη. Άλλωστε, από την επαφή μας με τους Έλληνες μετανάστες, επιβεβαιώνεται η εκτίμηση ότι εκφράζεται μια τάση αφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, την οποία ωστόσο μέσα από την ένταση της ιδεολογική και πολιτικής μας δράσης οφείλουμε να ενισχύσουμε. Οι Έλληνες μετανάστες μπορούν στις επερχόμενες ευρωεκλογέ του Ιούνιου να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα αντιεπίθεσης με την ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του ΚΚΕ. Τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ και εδώ, στον Καναδά, στο Μόντρεαλ, δίνουμε υπόσχεση ότι θα δώσουμε το καλύτερό μας εαυτό για την επιτυχία των στόχων μας, για να βγει το ΚΚΕ ακόμα πιο δυνατό. Και από αυτό το βήμα σας καλούμε όλους εσάς να συμπορευτείτε με το κόμμα μας, με το ΚΚΕ, για να στείλουμε ένα μήνυμα πως οι Έλληνες μετανάστες που οι πολιτικές τους οδήγησαν στην ξενιτιά, να μην το ξεχνάμε αυτό, επιστεύονται και στηρίζουν με την ψήφιο τους τη μοναδική αντιπολίτευση, το μόνο κόμμα που βρίσκεται απέναντι σε κάθε αντιλαϊκή και εχθρική για τους λαούς πολιτική, το ΚΚΕ.